Γήπεδο Αλιστράτης, φίλες και φίλοι, Μακεδονικός Αλιστράτης, Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου, 2-3 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι χωρίς άγχος και πίεση βαθμών για τις δύο ομάδες. Πάμε να δούμε εντεκάδες για τη γηπεδούχο Αλιστράτη που είχε πάρα πολλές απουσίες. Μία εντεκάδα ίσα-ίσα στο παιχνίδι και με τερματοφύλακα τον Πολυζώνη, ο οποίος είναι χαφ. Πολυζώνης λοιπόν στο τέρμα, Αντωνιάδης Γιαβρίδης, Γιάνσιος Χρήστος Μαλές, Γιάνσιος Γιώργος Κεραμιδάς, Ζορμπίδης, ο 52χρονος αγέραστος Φόδωρος Κούτλες που έβγαλε μάλιστα και 90 λεπτό στο μάτς. Ψηλός και Μανώλης Κοκοτσάκης ο αρχηγός. Για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου, ο Μπάμπης Ζεκερίδης, προπονητής της ομάδας, παρέταξε. Γιώργο Καραγιανίδη, Παρασκευαίδη, Σουβλέρη, Μουρζίδη, Κάρογλου, Δημητριάδη, Κοντρόπουλο, Τουματσίδη Δημήτρη, Κωνσταντινίδη Μιχάλη, Παπαζότο και Μπαμπασαλή. Στον πάγκο Μαυρίδης, Μπερμπερίδης, Αποστολίδης, Χιασκιόλης και Τουματζίδης. Εδώ ο ρέφερη της αναμέτρησης ο Αλέκος Παρασκευούδης, με πρώτο βοηθό τον Χαράλαμπο Αλβανίδη και δεύτερο βοηθό τον κύριο Ζάμπα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πάντα σε άριστη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος του Μακεδονικού. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ καλό το γήπεδο. Συγχαρητήρια εκεί στους διοικούντες για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Πρώτη προσπάθεια με Μανώλη Κοκοτσάκη για την ομάδα της Αλιστράτης. Μπαίνει στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Βγαίνει ο Καραγιανίδης, μπλοκάρει στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Μπήκε καλά η Αλιστράτη στο μάτς, στο πρώτο δεκάλεπτο. Νέα προσπάθεια από δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα προς την περιοχή, ένα γυριστό σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια και πάλι για την Αλιστράτη με τον Ζορμπίδη να κάνει μια μπροστινή παλιά. Ωραίο κατέβασμα από τον Κοκοτσάκη. Βγαίνει λίγο πλάγια από την περιοχή. Κοκοτσάκης κρατάει την μπάλα, γυρίζει στον υψηλό. Ωραία προσποίηση. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σωτήρη Υψηλό. 1-0 στο 1ο λεπτό για την ομάδα της Αλιστράτης. Βλέπετε εδώ Κοκοτσάκης σηκώνει κεφάλι, βλέπει τον Σωτήρη Υψηλό, ο οποίος με πολύ ωραία τρίπλα και σουτ στην απέναντι γωνία γράφει το 1-0 στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα της Αλιστράτης. Και πάλι το πολύ ωραίο τελείωμα από τον Σωτήρη Υψηλό. Κοκοτσάκης σηκώνει κεφάλι, βλέπει τον συμπαίκτη του, τον τροφοδοτεί, κοφτεί τρίπλα από το Σωτήρη Υψηλό με προσποίηση στο Σουβλέρι, το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για την ομάδα της Αλιστράτης στο 9. Προσπαθεί να αντιδράσει η ομάδα του Αγίου Αθανασίου, θα κόψουν εδώ την μπάλα οι παίκτες της Αλιστράτης, θα γίνει ένα μακρινό σουτ από τον Δημήτρη τον Τουματσίδη, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια με τον Μπαμπασαλή από τους κορυφαίους του Αγίου Αθανασίου. Ανεβαίνει ο Σουβλέρης από αριστερά, ωραία παράλληλη σέντρο. Πολυζώνης βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα. Νέο σουτ, η μπάλα στα σώματα και περνάει κόρνερ. Το τελικό σουτ από τον Κοντρόπουλο για τον Άγιο Αθανάσιο. Κόρνερ από αριστερά με τον αρχηγό τον Παπαζότο. Παίζει με τον Μπαμπασαλή και πάλι Παπαζότο. Ωραία σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Δημήτρη Τουματσίδη, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Εδώ Κούτλες γυρίζει την μπάλα πίσω προς τον τερματοφύλακα τον Πολυζώνη. Λάθος του Πολυζώνη, δεν είναι και τερματοφύλακας. Έχουμε δει ότι παίζει στα χαφ κανονικά. Το σούτ από κοντά από τον Κοντρόπουλο, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέα προσπάθεια για την ομάδα της Αλιστράτης με τον Γιώργο τον Γιάνσιο να γυρίζει προς τα πίσω για τον Ζορμπίδη. Ζορμπίδης θα κάνει το σούτ εύκολα. Ο Καραγιανίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ κλέψιμο της μπάλας από τον Γιώργο τον Γιάνσιο. Βλέπει την κίνηση του Κοκοτσάκη. Πολύ ωραία μπαλιά. Σέντερφορ ο Κοκοτσάκης. Τέτα τέτ βγαίνει, πλασάρι ιδανικά. Τον Καραγιανίδη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 26-2-0 για την Αλιστράτη με σκόρερ τον Μανώλη Κοκοτσάκη. Πολύ ωραία βέβαια και η πάσα από τον Γιώργο τον Γιάνσιο και ο Μανώλης Κοκοτσάκης, ένας δηλός σκόρερ. Είδε την έξοδο του τερματοφύλακα. Έστειλε την μπάλα πάνω από τον goalkeeper. Βλέπετε εδώ η πάσα. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Καραγιανίδη. 2-0 για την ομάδα του Μακεδονικού και πάλι από την πάσα του Γιάνσιου. Μανώλης Κοκοτσάκης. Κοτσάκης σκοράρει και κάνει το 2-0 για την ομάδα της Αλιστράτης. Είπαμε παιχνίδι χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Η Αλιστράτη ανταποκρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχει μία εντεκάδα στο μάτς με τερματοφύλακα τον Πολυζώνη. Επαναλαμβάνω και τον Κούτλε να παίζει 90 λεπτά. Παπαζότος από αριστερά κάνει μία σέντρα. Καλά τοποθετημένος ο Μαλές θα κόψει την μπάλα. Επιμένει ο Παπαζότος, νέα σέντρα και πάλι ο Μαλές απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Προσπαθεί ο Άγιος να βρει ένα γκολ πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Παπαζότος εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει η άμυνα του Μακεδονικού. Μια κεφαλιά του Κωνσταντινίδη προς τα πίσω. Δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Νέο σουτ εκεί από τον Δημητριάδη. Η μπάλα κοντράρει στα σώματα και θα περάσει κόρνερ. Κόρνερ για τον Άγιο Αθανάσιο. Και πάλι ο Παπαζότος πάει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Παπαζότος εκτελεί από αριστερά μέσα στην περιοχή μπάλα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, ένα σούτ από τον Κοντρόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Out. Χάνεται η ευκαιρία. Νέα προσπάθεια με μια βαθιά μπαλιά προς τον Γιάντσιο. Χρήστος Γιάντσιος προσπάθησε να περάσει. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Αλιστράτης. Εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς.
έρχεται λίγο πλάγια στον υψηλό, υψηλός κάνει μια προσποίηση, βγάζει στο Ζορμπίδη, Ζορμπίδης πάμε έχει καλά πόδια, ο Καραγιαννίδης όμως καλός τερματοφύλακας, σωστά τοποθετημένος μπλοκάρει την μπάλα, πάμε προς το φινάλε του ημιχρόνου, Μιχάλης Κωνσταντινίδης προσπαθεί να μπει στην περιοχή να κάνει το σουτ, η κόντρα κόρνερ για την ομάδα του Αγίου. Ένα φάουλ με τον Παπαζότο από αριστερά, χαμηλά εκτελεσμένο περνάει, η μπάλα στρώνεται στον Κωνσταντινίδη από την κόντρα, η μπάλα περνάει κόρνερ, γεμάτο σε φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, είπαμε χωρίς σκοπιμότητες στο μάτς, ανοιχτές άμυνες, επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Εδώ το δοκάρι για τον Άγιο Αθανάσιο με αυτό το κοντινό σουτ από τον Μπουρζίδη, ο οποίος έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, βλέπετε εδώ, στο πάρι με το στήθος, σουτάρι, οριζόντιο δοκάρι και out η μπάλα, η καλύτερη ευκαιρία του Αγίου Αθανασίου στο πρώτο ημίχρονο για να μειώσει με τον Μπουρζίδη. Παπαζότος, νέα προσπάθεια στο χώρο του κέντρου, κρατάει την μπάλα από μακριά, ένα καλό σουτ, την μπάλα θα φύγει out, συρρητό σουτ από τον Παπαζότο, η μπάλα πέρασε εκτός. Και πάλι Παπαζότος, πολύ ωραία κάθετη πάσα, τέτα τέτ Πολυζώνης, μεγάλη επέμβαση απέναντι στον Δημήτρη του Ματσίδη. Ο Πολυζώνης, βλέπετε εδώ Παπαζότος, καταπληκτική κάθετη πάσα από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του Αγίου Αθανασίου, ο Γιώργος Παπαζότος. Εδώ καταπληκτική κάθετη του Ματσίδη στο πλασέ. Πολυζώνης όμως πέφτει στη γωνία του και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ, χάνεται η ευκαιρία. Υψηλός. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει για τον Γιώργο τον Γιάννη, ο οποίος θα κάνει με φάλτσα ένα σουτ εύκολα. Ο Καραγιαννίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Γεμάτο σε φάσεις πρώτο ημίχρονο. Ο Μακεδονικός προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Υψηλού και του Κοκοτσάκη. Μπαμπασαλή κλέβει την μπάλα. Κάνει τη σέντρα. Ωραία συνεργασία σουτ του Ματσίδη. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Χάνεται η ευκαιρία για τον Άγιο Αθανάσιο, που βέβαια είναι πιο επιθετικός στο δεύτερο ημίχρονο. Νέα προσπάθεια από δεξιά με τον Κοντρόπουλο. Κοντρόπουλος ανεβαίνει από δεξιά. Κάνει μια παράλληλη σέντρα. Πρόλαβε ο Μαλές με καλή επιστροφή. Έκοψε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Παπαζότο για τον Άγιο Αθανάσιο. Δεύτερο δοκάρι μπάλα περνάει. Δοκάρι δεύτερο με το σουβλέρι αυτή τη φορά. Κεφαλιά η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε out στο 52. Συνεχίζει να πιέζει ο Άγιος Αθανάσιος. Νέα μπροστινή παλιά τώρα. Σούτ από κοντά. Χάνεται η ευκαιρία από τον Ανέστητο του Ματσίδη, που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Μπαμπασαλή από την άλλη πλευρά τώρα, από δεξιά, κρατάει την μπάλα. Παίζει με τον Δημήτρη του Ματσίδη. Πολύ ωραία συνεργασία. Σούτ δοκάρι από κοντά. Ευκαιρία με τον Ανέστη του Ματσίδη. Τρίτο δοκάρι για τον Άγιο στο παιχνίδι. Εδώ και πάλι συνεργασία Δημήτρη του Ματσίδη. Μπαμπασαλή. Πολύ ωραίο τελείωμα. Κάθε το δοκάρι. Επιστροφή Ανέστη του Ματσίδη στο σουτ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Πολυζώνη. Και άλλη μία φορά το τρίτο δοκάρι για τον Άγιο Αθανάσιο. Ένα με τον Μπουρζίδη. Δεύτερο δοκάρι είδαμε πριν με το σουβλέρι. Και τώρα τρίτο δοκάρι με τον Μπαμπασαλή για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Νέα προσπάθεια τώρα. Δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Ο Κοντρόπουλος τη στέλνει στα δίχτυα. Σκοράρει γκολ λοιπόν με τον Κοντρόπουλο για την ομάδα του Αγίου Αθανασίου. Και πάλι εδώ με τον Κοντρόπουλο να σκοράρει. Πήρε την μπάλα από το Σκάρογλου. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Ωραία περιστροφή. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Στο 55 ο Άγιος ξαναμπαίνει στο μάτς με τον γκολ του Κοντρόπουλου. Σηκωμένο το χέρι του Μαλέ για offside. Παίζεται από τον βοηθό. Ο Κοντρόπουλος είναι ο παίχτης ο οποίος μειώνει σε 2-1 για τον Άγιο Αθανάσιο. Προσπαθεί να απαντήσει η Αλιστράτη άμεσα στον γκολ που δέχτηκε. Ένα σουτ από μακριά από τον Φουδούλη στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Προσπάθεια για τον Άγιο Αθανάσιο με τον Ανέστητο του Ματζίδη, τον Δημήτρη του Ματζίδη, τον Μπαμπασαλή να κάνει μια πάσα. Το Σκάρογλου να είναι έξω από την περιοχή, κάνει ένα σουτ. Πέφτει, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Νέα προσπάθεια, Κοντρόπουλος και πάλι προσποίηση, νέο σουτ. Κεφαλιά θα διώξει την μπάλα ο Κούτλες σε κόρνερ. Σωτήρια ο 52χρονος Κούτλες με το κεφάλι απομάκρυνε την μπάλα. Καλύτερος ο Άγιος Αθανάσιος. Πιέζει ασφιχτικά στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο σουτ από τον Κοντρόπουλο θα μπλοκάρει ο Πολυζώνης. Ένα φάουλ με τον Ζορμπίδη για την ομάδα της Αλιστράτης. Καραγιαννίδης στο κέντρο της εστίας μπλοκάρει την μπάλα. Ένα ακόμη στημένο με τον Κούτλε για την Αλιστράτη. Και πάλι ο Καραγιαννίδης είναι εκεί για να μπλοκάρει. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο με τον Μπαμπασαλή. Μπαμπασαλή κρατάει την μπάλα. Ωραία τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα σου του Μπαμπασαλή. Πολυζώνης εστικτοδός με τα δύο χέρια πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Νέα προσπάθεια από δεξιά και πάλι με τον Μπαμπασαλή. Μπαμπασαλή κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει μία σέντρα. Δεύτερο δοκάρι Κοντρόπουλος γυρίζει την μπάλα. Κάπου βρήκε σε χέρι, λέει ο Αλέκος Παρασκευούδης. Να δούμε εδώ την επανάληψη. Σταματάει η φάση. Προφανώς χέρι επιθετικού δόθηκε σε αυτή τη φάση. Και η μπάλα δόθηκε στην Αλιστράτη. Μπαμπασαλή και πάλι προσπαθεί να μπει στη φάση. Κόβεται ο Ανέστης του Ματσίδης. Εδώ και πάλι η επανάληψη. Μπαμπασαλή κάνει την μπάσα. Πάει να μπει ο Ανέστης του Ματσίδης. Δύο παίχτες πάνω του θα κόψουν την μπάλα. Σουβλέρης
Ανεβαίνει από αριστερά, ωραία κούρσα. Πάντα σουβλέρι, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπαμπασαλή με το κεφάλι σερβίρι. Δημήτρης του Ματσίδη στο σουτ. 2-2 στο 78. Ο Άγιος Αθανάσιος, αυτή η πίεση του δευτέρου ημιχρόνου, καρποφορεί. Βλέπετε εδώ, ωραίο σερβίρισμα από τον Μπαμπασαλή με κεφαλιά. Και ο Δημήτρης του Ματσίδη με σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-2 για τον Άγιο Αθανάσιο με σκόρερ το Δημήτρη του Ματσίδη. Και πάλι εδώ Μπαμπασαλή, σερβίρι, Δημήτρης του Ματσίδη. Δεν μπορεί ο Πολυζώνης, σκοράρει για το 2-2. Και πάμε στο φινάλε του μάτς. Κοντρόπουλος, ωραία κίνηση, μπαίνει μες στην περιοχή, κάνει το σουτ Πολυζώνης, μία ακόμη πολύ καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα κατά συνθήκη σε αυτό το παιχνίδι της Αλιστράτης τον Πολυζώνη. Σέντρα μες στην περιοχή, τώρα προσπαθεί να διώξει εκεί ο Γιάννης και ο Πασχάλης, με κάποιο τρόπο καταφέρνει απομακρύνει, ο Γιάννης ο Χρήστος καταφέρνει απομακρύνει την μπάλα. Νέα προσπάθεια τώρα από τον Μουρζίδη, ένα σουτ, απομακρύνεται η μπάλα, νέο σουτ από τον Κοντρόπουλο πάνω στα σώματα, φάση διαρκείας, τώρα λύεται η πολιορκία μπροστά στα καρέ του Μακεδονικού. Όχι, κλέβει ο Μπαμπασαλή, συνέχεια στη φάση, κάνει και μία σέντρα μες στην περιοχή, νέο διώξιμο των αμυντικών, Σκάρογλου, η μπάλα στρώνεται προς τα πίσω και να τον γκολ από το σουβλέρι στο 88 το 2-3. Αυτή η επιμονή του Αγίου Αθανασίου, πάνω που λέγαμε ότι τελειώνει η φάση, πάλι ο Μπαμπασαλή είναι ο παίκτης που κλέβει, κρατάει τη φάση σταθερή μπροστά στην αιστεία του Μακεδονικού και έρχεται με την τελική πάσα του Δημήτρη του Ματσίδη ο Σουβλέρης να τη στείλει στα δίχτυα στο 87 και να φέρει την ολική ανατροπή. Εδώ διαμαρτυρίες των παιχτών της Αλιστράτης, τον Αλέκο Παρασκευούδη, σε πολύ έντονο ύφος εκεί από τον Γιάντσιο, από τον Πασχάλη τον Γιάντσιο, που διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση, προφανώς για επιθετικό φάουλ που ζήτησαν στον γκολ του Αγίου Αθανασίου οι παίκτες του Μακεδονικού. Εδώ λοιπόν ο Αλέκος Παρασκευούδης θα τιμωρήσει τον Γιώργο Γιάντσιο με κίτρινη κάρτα, η οποία είναι η δεύτερη, οπότε αποβάλλεται ο Γιώργος ο Γιάντσιος με ο Χρήστος ο Γιάντσιος με κόκκινη κάρτα, το βλέπετε να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ λοιπόν ο Γιάντσιος του Μακεδονικού αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον ρέφερη της αναμέτρησης, προφανώς για διαμαρτυρία. Συνεχίζει με 10 η ομάδα του Μακεδονικού. Παραλίγο το 3-3, πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ με τον Φίλιππο Βασιλιάδη. Σε αυτό το φάουλ, η μπάλα στο κάθετο δοκάρι για την ομάδα του Μακεδονικού. Υψηλός εκτελεί ένα κόρνερ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα καλό σουτ από κοντά. Σωτήρια θα διώξει σε κόρνερ εκεί ο Ζεκερίδης, αν πρόλαβα να δω καλά. Το σουτ έγινε από κοντά από τον Κεραμιδά, που έκανε το σουτ για τους γηπεδούχους. Χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα της Αλιστράτης. Επίθεση για τον Άγιο Αθανάσιο, μια προσποίηση, μια κάθετη πάσα, ένα σούτο Πολυζώνης κατεβάζει, μπλοκάρει την μπάλα, χάρεται η ευκαιρία. Και το φινάλε της αναμέτρησης από τον ρέφερη τον Αλέκο Παρασκευούδη, τελικό αποτέλεσμα 2-3 νίκη για τον Άγιο Αθανάσιο. Και να σημειώσουμε ότι η Αλιστράτη τελείωσε με 9 παίκτες στο παιχνίδι, αφού είχαμε αποβολή και του Γιώργου και του Χρήστου Γιάντσιου. Καταρχήν, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Αλιστράτης για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που έχει και πιστεύω είναι το καλύτερο γήπεδο στον νομό. Εμείς ήρθαμε με κάποιες απουσίες, οι οποίες σε μια ομάδα και να έχει απουσίες, υπάρχουν 22-24 παίκτες ρόστερ, παίρνουν την ευκαιρία κάποια νέα παιδιά να μπορέσουν να αποδείξουν ότι μπορούν να είναι σε αυτό το σωματείο στο Μέγα. Πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε στο παιχνίδι, αν και είχαμε ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Είχαμε 4 δοκάρια, μου φαίνεται, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν φλίαροι, ήμασταν νοθροί, δεν ήμασταν πειθαρχημένοι. Υπήρχε μεγάλη πειθαρχία και πολύ έξυπνα η αντίπαλη ομάδα με έναν πολύ εξαιρετικό παίχτη που έχει, που ξέρει να παίζει πλάτη. Μας δημιούργησε ρήγματα και μας πέτυχε 2 γκολ και ίσως μπορούσε να πετύχει και ένα ακόμα γκολ στο πρώτο ημίχρονο να μπει στα αποδυτήρια με το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο είπα στα παιδιά ότι πρέπει να δείξουμε αυτό πραγματικά που είμαστε, αυτό που έχουμε δουλέψει όλο τον καιρό μαζί. Είναι άδικο για τους εαυτούς σας να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις. Και συγκεκριμένα είπα, όποιος δεν πιστεύει ότι θα μπει να παίξει αυτό που μπορούμε να παίξουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, ας κάτσει εδώ στα αποδυτήρια και να μην έρθει καθόλου έξω στο γήπεδο. Τα παιδιά, κάναμε κάποιες αλλαγές που βοήθησαν πάρα πολύ. Βγάλαμε φάσεις, δημιουργήσαμε πάλι, παίξαμε πιστεύω ωραίο ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε να βάλουμε 3 γκολ και να κάνουμε μια ανατροπή μεγάλη ως προς το σκορ που ήμασταν πίσω 2-0. Συνεχίζουμε, περιμένουμε το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε στην έδρα μας με την Καλύφητο και θα δούμε τι έχουμε κάνει στο τέλος της χρονιάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίχτες για τη συνεργασία που είχαμε για αυτή τη χρονιά. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, θα δούμε κάποια πράγματα και αν είμαστε μαζί, θα ξεκινήσουμε από την αρχή να χτίσουμε και να φτιάξουμε μια ομάδα την οποία θα χαιρόμαστε να τη βλέπουμε και θα χαιρούνται και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας όταν θα μπαίνουν να παίζουμε μπάλα. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της Αλιστράτης, που για μένα προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, αν ήταν λίγο
πιο, να πω, πιο πειθαρχημένη, αν είχε λίγο τύχη παραπάνω, δεν είναι από τις ομάδες που είναι για να πέσουν στην κατηγορία. Έχει ένα καλό σύνολο, προσπαθεί να παίξει μπάλα και σίγουρα όταν δεν ξεκινάς καλά στο πρωτάθλημα και δεν προλαβαίνεις κάποια πράγματα, έρχεται και το μοιραίο. Εύχομαι καλή συνέχεια και στην ομάδα και στο φίλο μου. Ναι. Σήμερα, αν και κάνα μια εντεκάδα ανάγκης, μου λείπανε δύο τερματοφύλακες και τέσσερις βασικοί ποδοσφαιριστές, λόγω τετάρτης, δουλεύουν τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος και είναι λογικό όταν κάνεις εντεκάδα ανάγκης, δεν έχεις λύσεις. Από τον πάγκο ήρθε και η κούραση. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ καλή ομάδα. Σε τέσσερις τελικές, στο πρώτο ημίχρονο, ευτυχήσαμε να κάνουμε δύο γκολ. Φυσικά, στο τελευταίο τέταρτο πιεστήκαμε αρκετά, ήμασταν και λίγο τυχεροί, αλλά μπήκαμε προηγούμενοι στο ημίχρονο, είπα τα παιδιά να είμαστε έρημοι, κάτι που δεν συνέβη. Νευρικότητα δεν μπορείς να βγάλεις απόδοση στο γήπεδο. Με αποτέλεσμα να δεχτούμε και την πίεση που την περιμέναμε περισσότερο από την ομάδα του Μπάμπη, έτσι ώστε να έχουμε αλλεπάλληλες ευκαιρίες, τέσσερα δοκάρια, σταθήκαμε πολλές φορές τυχεροί και να μην μπορέσουμε να απειλήσουμε μπροστά. Παρ' όλα αυτά, και μετά τις κόκκινες στο 82-83, ποιο λεπτό ήταν, και με 9 παίκτες δημιουργήσαμε δύο ευκαιρίες και μπορούσαμε να κάνουμε και την ισοπαλία. Εγώ θα πω κάτι. Ακούω από όλους τους προπονητές, είμαι εδώ 3 μήνες, από όλους τους προπονητές που, τους αντιπάλους που συνάντησα στα τελευταία παιχνίδια αυτά όλα των τριών ημών, ότι αυτή η ομάδα ίσως μπορούσε να σώσει την κατηγορία. Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά με μία παρένθεση. Σε ένα ρόστερ μικρό, σε ένα ρόστερ χωρίς παίκτες σε όλες τις θέσεις και να δέχεσαι κόκκινες κάρτες, άσχετα που το παιχνίδι ήταν μη βαθμολογικού ενδιαφέροντος και χωρίς πίεση βαθμολογική, θα πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία στην ομάδα, να δέχεσαι τα ενδεχόμενα λάθη των διαιτητών και να δέχεσαι ακόμα και αν η άλλη ομάδα είναι καλύτερη από σένα και να χάνεις. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει κάποιοι ποδοσφαιριστές να τα δεχτούν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είσαι πολύ καλύτερος και να χάσεις, αλλά μπορεί να μην είσαι καλός και να κερδίσεις. Δεν γίνεται έτσι. Τώρα, το Σάββατο θα πάμε με ένα μικρό ρόστερ και με 2 κόκκινες, ενδεχομένως να έχω και κάποια απουσία τραυματισμού, όπως του Φοβούλη του μικρού και κάποιος που δουλεύει, και προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εντεκάδα που δεν ξέρω τι θα γίνει. Να ευχηθώ συγχαρητήρια να πω για την ομάδα του Αγίου, είναι πάρα πολύ καλή, και του Μπάμπη, τον φίλο μου. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, δεν τον ξαναδώ. Καλά να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε και βλέπουμε από τον Ιούλιο τι θα κάνουμε. Να γεμίσουν οι μπαταρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης.